απλά πρέπει να σκεφτόμαστε μια πιο όλυση που θα είμαστε τώρα για το κύκο. Γιατί το θέλει και το θέλει και το θέλει. Εγώ θέλω να κάνουμε περισσότερα. Εμείς να δεις. Ωραία. Να δείξουμε και με φως. Επομένως, εμπλέκεται η Διεύθυνση Συντήρησης, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου που θα αναλάβει όλα αυτά τη συντήρηση. Η Εφορία Αχαιοτήτων θα κάνει το έργο εξοραϊσμού και ανάδοση. Και η Γενική Διεύθυνση Αχαιοτήτων. Άρα φεύγει αυτό. Ναι. Μάλιστα. Όπου η Γενική θα κάνει το θέμα τη δημοσιότητα, τη προβολή, τα έντυπα, τι πινακίδε, τα ψηφιακά, οτιδήποτε απευθεία. Τώρα για του προηγούμενου, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά τα Ναι, έχουμε καλέσει και του. Και από άρα θα δώσουμε παραπάνω. Παραπάνω. Ίσως και. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Εμείς θα κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι και έχει αιτιολογημένη έκθεση, που θα είναι όλα προϋπολογισμένα, για ποιο λόγο ανεβαίνει ο προϋπολογισμός, που θα πάει για το πράσινο ή μόνο για, ή μόνο για τα τείχη, για τα γάλματα. Εμείς έχουμε και τη συντήρηση και τα τείχη και τα αγάλματα και την περίφραξη και τον τάφο του Πότσαρη και τον Τίμβο που δεν ήταν στο. Στο αρχικό. Την Κρίνη που επίσης έχει γίνει, αυτή πρέπει να αναδειχθεί. Δεν θέλει πολλά για τη συντήρηση, θέλει πολλά όμως για την ανάδειξη και την αποσπράγηση της, γιατί εκεί τώρα έχει γίνει ένα καλαμιώνα σήμερα το πρωί που πήγαμε. Και πρέπει από την πλευρά του Δήμου να δούμε τι θα κάνει και ο Δήμος. Ο Δήμος αρχικά είχε πει ότι θα κάνει τη μελέτη του φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού. Και θα κάνει και τα φυτοκομικά, όπου έχει αναθέσει, από ό,τι μας ενημέρωσαν εδώ οι εκπρόσωποι του Δήμου, έχει αναθέσει ήδη τη μελέτη και προχωράει και τη μελέτη για για το φωτισμό. Επομένως αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν. Να κουμπώσουμε. Όπως ο Δήμος θα πρέπει να κάνει και τη μάντρα του παλιού νοσοκομείου, να μην το πλέξουμε. Εμείς θα έχουμε το τείχος. Το τείχος. Και τη μάτρα του νοσοκομείου, η οποία έχει ένα μεγάλο, αυτό είναι ένα γάμα εδώ, θα πρέπει να γίνει από το Δήμο. Όπως με το Δήμο, τώρα περιμένουμε και τον Δήμο βάση από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα μας πει τι θα κάνουμε αυτό, τι θα γίνουμε εκεί, δεν μπορεί να κάνουμε όλες τις εργασίες και κάποια να μην είναι έτσι. Θα μας πει τι θα κάνουμε αυτό. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να γίνουν μεγάλες επεμβάσεις εδώ, να μην φτάνουν όλα. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε λόγος. Ίσως τα κράσπεδα, τα κράσπεδα θα πρέπει να δει. Κυβόληθη, πλακόστρωτο θα πρέπει να μείνει. Και αυτό που θα ζητήσουμε για να υπάρχει μία ομοιογένεια, να αντικατασταθούν κάποιες πλάκες πεζοδρομίου που υπάρχουν σε κάποιους κάθετους δρόμους μέσα στο κήπο. Αυτό εν ολίγης είναι το σχέδιο. Πώς θα είμαστε έτοιμοι με προϋπολογισμό? Μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται. Το πρώτο 6. Όλο αυτό γίνεται με στόχο το φυσικό αντικείμενο εδώ να έχει τελειώσει το Δεκέμβρη του 25. Εντάξει. Δεκέμβρη του 25. Έτσι ώστε εμείς το έργο θα το εντάξουμε και στο πρώτο τρίμηνο, θα πάει και στο πρώτο τρίμηνο του 26, αλλά είναι για τις διοικητικές διαδικασίες να κλείσει το έργο ομαλά κτλ. Το φυσικό αντικείμενο όμως πρέπει στο τέλος του 25 να τελειώσει. Γιατί το 26 μπορεί, ας πούμε, να θέλετε και η περιφέρεια, το Δήμο, δεν ξέρω, να ξεκινήσουν κάποιες εκδηλώσεις από την αρχή του έτους. Άρα εδώ πρέπει να είναι έτοιμα τα πράγματα. Θα είναι έτοιμος καθόλου. Ναι. Έχετε αποδείξει ότι μπορείτε. Όλοι οι συνεργάτες εδώ. Έχετε αποδείξει ότι μπορείτε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Θα δώσουν τα συνάδελφοι και τον καλύτερο εαυτό τους. Και εμείς από τη Γενική Διεύθυνση εννοείται θα έχουμε το συντονισμό και θα το τρέξουμε. Πολύ χαίρομαι. Και πολύ νομίζω χαίρομαι ότι αυτές ήταν οι δύο οδηγίες. Οπότε και αυτή είναι και η οδηγία της. Δηλαδή στο τέλος του 25 όλο αυτό γίνεται ως αλλαγή, έτσι ώστε να εμπλακούν περισσότερες υπηρεσίες του Υπουργείου για να τρέξει πιο γρήγορα και να είναι έτοιμος στο τέλος του 25. Τέλεια.